Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 12 Ιανουαρίου. Αμέσως τώρα ξεκινάει η βραδινή σας ενημέρωση από το ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε αναλυτικά όλα τα γεγονότα από την περιφέρεια της Θεραίας και όχι μόνο για την επόμενη περίπου μία ώρα με εκλεκτούς καλεσμένους, ζωντανές συνδέσεις και συζητήσεις. Πλούσια η επικαιρότητα από το πολιτικό και δικαστικό όμως ρεπορτάζ, και θα ξεκινήσουμε με αυτό, όπου άλλος ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής πήρε τον δρόμο για τις φυλακές. Όλα αυτά έχουν όμως δημιουργήσει τις αντιδράσεις στελεχών της Χρυσής Αυγής που καταφέρθηκαν και κατά των δημοσιογράφων. Θα επιχειρήσουμε να αποσπάσουμε σχόλια από το μέλος της Χρυσής Αυγής Νομού Φθιώτας, τον κύριο Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ βεβαίως υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από την Χρυσή Αυγή πανελλαδικά. Κύριε Γκλέτσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τα γεγονότα τα γνωρίζετε, να μην μείνουμε σε αυτό, αλλά στην ανακοίνωση που έχει εκδοθεί από την Χρυσή Αυγή, συνολικότερα, άλλος ένας συναγωνιστής, σας τα πω, πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Έχετε έντονη αντίδραση και αγανάκτηση σε όλα αυτά, ωστόσο τα ονόματά τους εμπλέκονταν σε υποτιθέμενες εγκληματικές οργανώσεις, κύριε Γκλέτσο. Η δημοκρατία του Σαμαρά και του Δενιζέλου σε όλο το μεγαλείο της. Αυτές είναι οι ενέργειες που κάνει η ξενόφερτη αυτή κυβέρνηση. Αντί να βάλει τους κλέφτες και τους αλήτες στη φυλακή, βάζει τους αγνούς πατριώτες. Αντί να βάλει αυτούς τους αλήτες που καταχράστηκαν τα χρήματα του ελληνικού λαού, που έχουν φάει τις ζωές μας, με ψεύτικες κατηγορίες που δεν συνδέονται με τίποτε, προσπαθεί να κατηγορήσει τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και ότι ήθελε να καταλύσει το δημοκρατικό πολίτευμα. Εμείς που πιστεύουμε στην Ελλάδα, μας θεωρούνε προδότες. Ενώ αυτοί που έχουν καταχραστεί την Ελλάδα, που έχουν φάει τα χρήματα του ελληνικού λαού, ζούνε και βασιλεύουν. Κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας. Ενώ εμάς, τους αγνούς πατριώτες, μας στέλνουν στη φυλακή. Κύριε Γκλέτσο, ωστόσο όμως, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης οδήγησαν στο συμπέρασμα, αυτό φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε κι εσείς, ότι όλα αυτά τα οποία ίσως λέγονταν και φωτογράφιζαν συναγωνιστές σας, ήταν πραγματικότητα. Με λίγα λόγια δηλαδή, αποφάσισαν να τους στείλουν στη φυλακή. Άρα είχαν αποδείξεις ότι κάτι δεν έκαναν σωστά. Ή αμφισβητείτε και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, κύριε Γκλέτσο? Η δικαιοσύνη είναι αυτή που δέχτηκε το τηλεφώνημα του Σαμαρά για να κάνει αυτό που ήθελε ο Σαμαράς. Αυτό που ήθελαν οι Εβραίοι, αυτό που ήθελε η Τρόικα, αυτά που θέλουν τα συμφέροντα. Η Χρυσή Αυγή είναι το μόνο κίνημα, το μόνο κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο που κατανόμασε, που είπε με το όνομά τους τα συμφέροντα που λιμένονται και παίρνουν τα χρήματα του ελληνικού λαού, που λιμένονται τα δημόσια έργα. Είναι το μόνο κίνημα που το είπε με το όνομά τους. Μίλησε για τους μπόμπολες, μίλησε για τους κλέφτες τους πολιτικούς, μίλησε για τις μίζες και τις ρεμούλες. Αυτό έδειξε πάρα πολλούς. Έδειξε την κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση και όλα τα κοράκια του κοινοβουλίου. Αυτό δεν θα μας το συγχωρέσουν. Αλλά και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα από την ιδεολογία μας, βήμα από το πιστεύω μας. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα καθαρή. Και πραγματικά έχει αρχίσει και θα αρχίσει η Ελλάδα να καθαρίζει. Και καθαρίζει χάρη στη Χρυσή Αυγή. Κύριε Γκλέτσο, κάτι τελευταίο. Όλα αυτά όμως προφανώς σας αποδυναμώνουν. Έρχονται οι τοπικές εκλογές, οι αυτοδιοικητικές μάλλον εκλογές και οι ευρωεκλογές, όπου και για σας φαντάζομαι ήταν ένα νέο στοίχημα για να δείτε πού μπορείτε να φτάσετε ακόμη πιο πάνω. Ωστόσο όμως, με όλες αυτές τις εξελίξεις, δεν ξέρω αν θα έχουν ένα αρνητικό αντίκτυπο στους Έλληνες πολίτες. Κοιτάξτε, η Χρυσή Αυγή δεν είναι ούτε ο Γκλέτσος, ούτε ο Κοκουγιάννης, ούτε ο Πάνος, ούτε ο Κασιδιάρης. Η Χρυσή Αυγή είναι ο ελληνικός λαός. Ό,τι και να κάνουν εμάς, αυτούς που είμαστε στην Κεντρική Επιτροπή της Χρυσής Αυγής, αυτοί που είμαστε στο Πολιτικό Συμβούλιο, αυτοί που είναι βουλευτές, η Χρυσή Αυγή δεν σταματάει, δεν αποδυναμώνεται. Όσο μας χτυπούν, τόσο περισσότερη δύναμη παίρνουμε. Όσο μας χτυπούν, τόσο περισσότερο καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός ότι αγωνιζόμαστε για το δίκαιο του Έλληνα. Για το δίκαιο του Έλληνα και όχι για τα συμφέροντα τα δικά μας ή τα συμφέροντα τρίτων ή τα συμφέροντα των ξενόδουλων κυβερνήσεων και των ξενόδουλων υπαλλήλων. Εμείς
συνεχίζουμε ακάθεκτοι, με περισσότερη δύναμη και περισσότερο πείσμα. Εμείς και θα κατεβούμε και στις δημοτικές και στις περιφερειακές και στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Μέχρι εμείς τότε πώς θα αντιδράσετε, τίποτε. Μέχρι τότε εμείς, πώς θα αντιδράσετε με τις προφυλακίσεις τελεχών σας. Μάλιστα. Πώς θα αντιδράσετε με τις προφυλακίσεις και το γεγονός ότι πολλοί θα λένε ότι το ποινικό μητρό συναδέλφος σας και κατ' επέκταση της Χρυσής Αυγής δεν είναι καθαρό, κύριε Γκλέτσο. Εδώ πέρα είναι η μόνη χώρα που πρέπει να αποδείξει κάποιος ότι δεν έχει κάνει κάτι. Χωρίς να έχουν βρει απολύτως τίποτε, χωρίς να έχουν βρει μαύρα ταμεία, χωρίς να έχουν βρει κρυφό οπλισμό, χωρίς να έχουν βρει τίποτε, μας κατηγορούν για όλα αυτά. Εμείς θέλουμε άμεσα να γίνει αυτή η δίκη όπως τη θέλουν, με τα δικαστήρια που θέλουν. Ταυτοχρόνως εμείς την προηγούμενη εβδομάδα στείλαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καταθέσαμε αίτηση για να δούνε και εκεί πέρα το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Να δούνε πώς μια κυβέρνηση, εκλεγμένη κυβέρνηση, πώς μπορεί να παρανομεί, πώς μπορεί να καταπατά το Σύνταγμα, πώς μπορεί να καταπατά τους νόμους. Σήμερα πιέζει, καταπιέζει και καταπατά τους νόμους για τη Χρυσή Αυγή. Χθες το έκανε για ολόκληρο τον ελληνικό λαό και αύριο δυστυχώς θα το ξανακάνει. Μας πατά, μας ποδοπατά και πρέπει να αντιδράσουμε. Η νίκη για τη Χρυσή Αυγή και η νίκη για τον ελληνισμό, η νίκη για τον Έλληνα είναι κοντά. Μάλιστα. Κύριε Γκλέτσο, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα δούμε τις εξελίξεις των επόμενων ωρών και των ημερών. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεραίας Ελλάδος. Πλέον έχουμε αρκετά θέματα να σας παρουσιάσουμε. Θα ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο, καθώς είχαμε μία ένοπλη ληστεία από τρεις άγνωστους δράστες σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Ινωφύτων. Να πούμε ότι διέφυγαν με ένα αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από τη Νέα Ιωνία Αττικής και το οποίο έβαλαν φωτιά για να μην αφήσουν. Επίσης, στο νομό της Εύβοιας, ένας 24χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και την σύλληψη τριών αγνώστων δραστών, οι οποίοι αφαίρεσαν με την απειλή όπλων χρηματικό ποσό από κατάστημα σούπερ μάρκετ στα Ινόφυτα Βιωτίας. Ειδικότερα, οι τρεις δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, εισήλθαν στο ανωτέρο κατάστημα και με την απειλή όπλων, πιθανώς πιστολιών, αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 1.300 ευρώ. Ακολούθως, επιβιβάστηκαν σε γεωταχή αυτοκίνητο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και συγκροτήθηκαν συνεργεία ελέγχων σε κομβικά σημεία και πιθανούς δρόμους διαφυγής. Στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας ερευνών, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα το όχημα διαφυγής των δραστών, εγκαταλελειμμένο και ολοσχερός καμένο σε περιοχή του Αυλώνα Αττικής. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το ανωτέρο γιοταχή αυτοκίνητο ανήκει σε ημεδαπή και είχε δηλωθεί κλοπή στις 10 Γενάρη του 2014 στο τμήμα ασφάλειας Νέας Ιωνίας Αττικής. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το τμήμα ασφάλειας Λιβαδιάς, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 24χρονος μετά από τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Λάμψα Κοεβίας. Πιο συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος υπήκος Αλβανίας συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος. Από την σύγκρουση, δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη δεξιά της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Ο 24χρονος οδηγός της τραυματίστηκε σοβαρά και διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου όμως υπέκυψε στα τραύματά του. Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στις ορούς του θανόντα, ενώ από τους αστυνομικούς συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός του γιοταχή αυτοκινήτου, ο οποίος με την σε βάρος του σχηματιστή σαν δικογραφία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκίδας. Διενεργείται προανάκριση από το τμήμα τροχιάς Χαλκίδας για τον προσδιορισμό των συνθήκων του τροχαίου δυστυχήματος. Πάμε τώρα στο προεκλογικό σκηνικό, καθώς ήδη βρισκόμαστε στην στροφή, την τελευταία στροφή πριν από την τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές αλλά και τις ευρωεκλογές. Βεβαίως το ενδιαφέρον κυριότερα εστιάζεται στους μεγάλους δήμους αλλά και στις περιφέρειες όλης της χώρας. Πριν από λίγες ημέρες σας είχαμε πει ότι αναμένεται να κλειδώσει το όνομα του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος όμως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις του αρχές του Φλεβάρι. Ωστόσο, με σημερινά δημοσιεύματα τονίζεται ότι από την πλευρά της Συγκρού, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, θα στηρίξει την υποψηφιότητα. Να θυμίσουμε ότι εκτός γραμμής Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται ο Θανάσης Γιαννόπουλος.
Τις σκληρές κομματικές υποψηφιότητες εν ενεργεία βουλευτών και υπουργών δηλώνει ότι θα αποφύγει η Συγκρού. Παράλληλα με τις ευρωεκλογές, όπου η μάχη θα είναι ευρωπαϊκή και πολιτική, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώνει την στρατηγική για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, θεωρώντας ότι μπορούν να μετριάσουν κατά πολύ ένα ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Εν αντιθέσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, που φέρεται αποφασισμένος να πάει σε καθαρά κομματικές υποψηφιότητες για να πολιτικοποιήσει την αναμέτρηση, η Νέα Δημοκρατία πετάει την μπάλα στην εξέδρα και δηλώνει ότι θα κινηθεί αντισυμβατικά και αντισυστημικά και θα αποφύγει τις σκληρές κομματικές υποψηφιότητες εν ενεργεία βουλευτών και υπουργών. Επίσης, θα αποφύγει να δώσει χρήματα, θα αφήσει τους επικεφαλείς των ψηφοδελτίων να ανακοινώσουν μόνοι τους τις υποψηφιότητες και στην πορεία θα καλέσει τους πολίτες να ψηφίσουν. Η Λεωφόρο Συγκρού προκρίνει πρόσωπα που να έχουν διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντως, ήδη έχει καταλήξει να δώσει στήριξη σε μια σειρά υποψηφίους για τις περιφερειακές όταν ανακοινώσουν την υποψηφιότητά τους. Στην Ανατολική Μακεδονία τον Γιώργο Παυλίδη, στην Κεντρική Μακεδονία τον Απόστολο Τζιτζικώστα, στην Δυτική Μακεδονία τον Γιώργο Δακή, στην Θεσσαλία τον πρώην βουλευτή και καθηγητή Πανεπιστημίου Κώστα Αγοραστό, στην Ήπειρο τον Αλέκο Καχρημάνη, στα Ιόνια τον παλαιό βουλευτή Σπύρο Σπύρου, στη Στερά Ελλάδα τον Κώστα Μπακογιάννη, στο Βόρειο Αιγαίο την Χριστιάνα Καλογύρου, στην Κρήτη τον Σεραφείμ Τσόκα, στην Δυτική Ελλάδα τον Γιώργο Παπαναστασίου. Τα δύσκολα βέβαια για τη Νέα Δημοκρατία είναι στους μεγάλους δήμους και περιφέρειες της χώρας, όπου εκ των πραγμάτων η μάχη θα είναι πολιτική και υπάρχουν ήδη συγκρούσεις. Αρκετές περιοχές έχουν δυσκολίες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια της Θεράς, όπου αποτελεί ένα ξεχωριστό στίχημα με τον Κώστα Μπακογιάννη, η υποψηφιότητα του οποίου θα έχει ισχυρή στήριξη από μέρους του συστήματος, αλλά μπορεί να ξυπνήσει και έντονες αντιδράσεις λόγω οικογενειακής προέλευσης. Άλλωστε, εκεί έχει ανακοινωθεί ότι θα κατέβει και ο έτερος προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία Θανάσης Γιαννόπουλος, που δεν έχει όμως την επίσημη στήριξη της Συγκρού. Εν κατακλείδη, παρότι ο γραμματέας του κόμματος έχει εισηγηθεί μια στρατηγική που να έχει τα χαρακτηριστικά αυτοδιοικητικής μάχης, με προσωπικότητες χωρούς έντονους πολιτικούς συμβολισμούς, έχει ήδη χαθεί το timing και οι πολιτικές εξελίξεις βάζουν το ίδιο γνωστό πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης με επικοινωνιακούς ελιγμούς για τη διαχείριση του αποτελέσματος. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Οριστικά το νέο Αλκατράζ θα είναι στην περιοχή του Δομοκού. Σύμφωνα με αποκαλύψεις, αν και δεν έχει διαρρεύσει κάτι επίσημο, ωστόσο όλα δείχνουν πλέον πως οι φυλακές Δομοκού, το νυν σοφρονιστικό κατάστημα, θα ενισχυθεί ιδιαίτερα, σύμφωνα και με ανακοινώσεις που έχουν γίνει από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Άρα, το επόμενο διάστημα και σε περίοδο τουλάχιστον 100 ημερών, το σοφρονιστικό κατάστημα Δομοκού θα μετατραπεί σε μια φυλακή ψήστης ασφαλείας. Ωστόσο, ο δήμαρχος Δομοκού και πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής που είχε προκύψει και η σύλληψη της 17 Νοέμβρη, ο κύριος Τέλειος Σύρος, ζήτησε να καθίσουν όλοι στο τραπέζι και να υπάρξουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να γίνουν οι φυλακές Δομοκού φυλακές ψήστης ασφαλείας. Το θέμα της δημιουργίας φυλακών υψίστης ασφαλείας συζητήθηκε μεταξύ άλλων στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη το βράδυ μεταξύ του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και των Υπουργών Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου και Προστασίας του Πολίτη Νίκου Δένδια. Οι δύο υπουργοί περιορίστηκαν στον ισχυρισμό ότι συζήτησαν με τον Αντώνη Σαμαρά θέματα που αφορούν την ελληνική προεδρία και άπτονται του αντικειμένου τους. Παράλληλα, ωστόσο, θεωρείται σίγουρο ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι έρευνες για την απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού και η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Σε σύντομες δηλώσεις, ο κύριος Αθανασίου ανέφερε ότι παραγγέλθηκε πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση, στην οποία προείσταται εισαγγελικός λειτουργός των μελών του Συμβουλίου των Φυλακών που χορήγησε την άδεια στον Χριστόδουλο Ξηρό. Επίσης, έκανε λόγο και για τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να μην χορηγούνται άδειες σε καταδικασμένους για τρομοκρατία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, οι φυλακές που έχουν επιλεγεί να μετατραπούν σε υψίστης ασφαλείας είναι αυτές στο Δομοκό με χωρητικότητα 600 ατόμων. Όπως αναφέρει και το δημοσίευμα στην εφημερίδα, στο νέο σοφρονιστικό κατάστημα θα μεταφερθούν για κράτηση τρομοκράτες και μεγαλοκακοποιοί. Μάλιστα, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρουν πως ήδη έχουν επιλέξει τους 100 πρώτους τροφίμους που θα σταλούν εκεί. Σε ό,τι αφορά τα συστήματα ασφαλείας, μέσα σε ένα τρίμηνο η φυλακή αναμένεται να μετατραπεί σε φρούριο. Θα ενισχυθεί με αλεξίσφαιρα τζάμια, με τη μετακίνηση ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού και τη δημιουργία βάσης των ΕΚΑΜ, άνδρες των οποίων θα επιτηρούν περιμετρικά το χώρο. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης εντός και εκτός και θα ισχύσει ειδικό πρωτόκολλο αναφορικά με τα δικαιώματα των κρατουμένων, όπως οι συναντήσεις με συγγενείς και δικηγόρους. Βέβαια, όλα αυτά για να υλοποιηθούν θα πρέπει πρώτα να ψηφιστεί και η σχετική διάταξη στη Βουλή. Η γνώμη δική μου είναι ότι οι κρατούμενοι σε φυλακές δεν αποτελούν κίνδυνο για τους κατοίκους της περιοχής. Όμως, ένα τέτοιο ενδεχόμενο
θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και πρέπει να πάρει τα απαραίτητα μέτρα και να διαμεσολαβήσει και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και στο Υπουργείο Υγείας, να επανδρωθεί σε τοπικό επίπεδο και το Κέντρο Υγείας και το Αστυνομικό Τμήμα. Τι θέλω να πω, στις φυλακές του Μοκού δεν λειτουργεί νοσοκομείο, δεν υπάρχει ούτε καν γιατρός. Ένας γιατρός έρθει δύο φορές την εβδομάδα από τη Λάρισα και αυτός είναι με σύμβαση. Δεν μπορεί οι κρατουμενοί και μάλιστα επικίνδυνοι κρατουμενοί να μεταφέρονται για παροχή πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο στη Λαμία. Γιατί το Κέντρο Υγείας του Μοκού που λειτουργεί δεν έχει γιατρούς. Το αστυνομικό τμήμα, εδώ χρειάζεται έμψυχο υλικό που θα είναι ικανό και εκπαιδευμένο. Θα έχουν να κάνουμε σοβαρούς κακοποιούς και χρειάζεται και ενίσχυση σε μέσα. Με τον κακό καιρό, οι μεταγωγές, με την ομίχλη, με τον πάγο, δεν μπορεί να γίνονται με αυτοκίνητα που θα μένουν στον δρόμο και να διακινδυνεύουν τα άτομα τα οποία θα κάνουν τις μεταγωγές. Και είπα ικανό και εκπαιδευμένο προσωπικό. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει με έρευνα, γιατί έχουμε δύο χρόνια που δεν έχουμε χειμώνα στο Δημοκό και δεν έχουμε επάρκεια νερού. Και θα πρέπει η προσταθήτη κατεύθυνση να έχουμε τη βοήθεια της πολιτείας για να μπορέσουμε να δώσουμε την ρόση στις φυλακές. Όμως, φρονώ ότι πριν γίνει τέτοια απόφαση, θα πρέπει να ρυθμιστεί και η κοινωνία, η τοπική και η τοπική αυτοδιοίκηση. Από τον Δήμο του Δομοκού θα μεταφερθούμε στην Ανατολική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στον Δήμο της Τηλίδας και στο προεκλογικό ρεπορτάζ, καθώς σήμερα το μεσημέρι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τον Δήμο της Τηλίδας ο κύριος Πανουριάς Πανουριάς. Μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο στην κεντρική πλατεία της Τηλίδας, ο κύριος Πανουριάς έθεσε τους άξονες που θα λειτουργήσει ο συνδυασμός, ενώ καυτηρίασε και την λειτουργία της νυν Δημοτικής Αρχής και του Απόστολου Γλέτσου που δεν εκμεταλλεύτηκε τα κονδύλια, έτσι ο Δήμος της Τηλίδας όπως τόνισε να πάει μπροστά. Ο ίδιος δέχτηκε τα συγχαρητήρια αρκετών φίλων και οπαδών μετά το τέλος της ομιλίας του. Αυτός ο αγώνας πρέπει να είναι νικηφόρος. Φίλες και φίλοι, συμπολίτες, στηρίζω στη Λίδα λοιπόν. Στηρίζω στη Λίδα για να βάλουμε τέλος στη μίζερη λογική του θέση. Στηρίζω στη Λίδα γιατί εδώ ζούμε, εδώ εργαζόμαστε, εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Στηρίζω στη Λίδα γιατί φτάνουν τα συστήματα. Φτάνουν τα θέατρα, πάμε για ρεαλιστικές και σοβαρές προτάσεις. Στηρίζω στη Λίδα γιατί θέλουμε ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Στηρίζω στη Λίδα για να βλέπουμε το μέλλον. Στηρίζω στη Λίδα γιατί αξίζουμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Όλοι μαζί, ένα καλό αγώνα από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει το Δήμο Τηλίδας ανακοίνωσε ο Πανουριάς Πανουριάς, παρουσία πλήθους κόσμου στα γραφεία στην κεντρική πλατεία της Τηλίδος. Ο συνδυασμός του κυρίου Πανουριά λέγεται «Στηρίζω Τηλίδα γιατί αξίζουμε περισσότερα». Προέβαλε το στόχο του για τη μετάβαση σε μια άλλη εποχή για το διευρυμένο Δήμο Τηλίδας που θα αφήσει πίσω την εποχή της στασιμότητας και της ολιγορίας των προηγουμένων ετών. Ειδικά πλεονεκτήματα του τόπου μας είναι τεράστια. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής μας, το οποίο είναι εξαιρετικό και εξειδικευμένο. Έχουμε την καλλιέργεια της ελιάς και τελαιόλαδου. Μπορούν να αποτελέσουν το μέσο για να προβληθούμε και να πετύχουν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες σε όλο τον κόσμο. Έχουμε το λιμάνι της Τηλίδας, όπως και τα αλιευτικά καταφύγια, της Αγίας Μαρίνας, του Αχλαδίου, της Πελασγίας, της Γλύφας. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν θαλάσσιοι κόμβοι και σε συνδυασμό με τους οδικούς άξονες που περνάνε από τα όρια του Δήμου μας, μπορούν και μας καθιστούν ιδανικό τόπο για υλοποίηση επενδύσεων μεγάλης αξίας με θέσεις εργασίας. Και τι θέλουμε, θέσεις εργασίας θέλουμε για τα νέα παιδιά. Το παραθαλάσσιο μέτωπό μας. Η σωστή αξιοποίησή του μπορεί να ενδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό το θαλάσσιο τουρισμό, αλλά και ο πλούτος του φυσικού περιβάλλοντός μας, καθώς και το πλούσιο ιστορικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό απόθεμα των χωριών μας και του βουνού μας. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης.
Κανείς δεν πρέπει και δεν μπορεί να παραγνωρίζει αυτά τα πλεονεκτήματα. Κανείς δεν επιτρέπεται να αφήνει στο περιθώριο τις δυνατότητες που μπορούν να μας δώσουν όθηση και δυναμική. Στη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε όλοι μας, αντί να αναλωνόμαστε γύρω από τα προβλήματα, πρέπει να αναγνωρίσουμε τα θετικά μας. Να τα ενισχύσουμε και αυτά να γίνουν το όχημά μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε γρήγορα, με σιγουριά και ασφάλεια, μακριά από τα προβλήματα που δημιουργεί η κρίση. Ωστόσο, σήμερα είμαι εδώ για να σας μιλήσω για λύσεις, όχι μόνο για διαπιστώσεις. Δεν θα τάξω και δεν θα υποσχεθώ. Και εδώ είμαι κάθετος. Δεν θα τάξω και δεν θα υποσχεθώ. Αυτό τελείωσε. Στην ομιλία του ο κύριος Πανουριάς αναφέρθηκε και στην παρούσα δημοτική αρχή, τονίζοντας ότι γύρισε τον Δήμο πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς, η παρούσα αρχή του Δήμου μένει δραματικά πίσω σε αποτελεσματικότητα, υλοποίηση και απορρόφηση κονδυλίων. Η παρούσα αρχή άφησε παντελώς αναξιοποίητη την τεράστια ευκαιρία που είχε να χρησιμοποιήσει τους πόρους του ΕΣΠΑ. Ήταν διαθέσιμη σε όλη τη διάρκεια της θητείας της. Τη στιγμή μάλιστα που άλλοι δήμοι υλοποιούν προγράμματα άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, εμείς πασχίζουμε ακόμα και για τα βασικά. Μαζί με τους συνεργάτες μου, ήδη επεξεργαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υποδομών για τον τόπο μας. Το νέο ΕΣΠΑ που τώρα ξεκινά, κατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος του σε δράσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση. Για μας. Τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διπλασιάζονται την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και όλα αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη. Είμαστε έτοιμοι και προπατώς έχουμε σχέδιο για να μην χάσουμε ούτε ένα ευρώ από αυτά που μας αναλογούν. Ανοίγουμε τα μάτια μας και έξω από τα σύνορα. Αξιοποιούμε τα πετυχημένα παραδείγματα άλλων δήμων, άλλων ευρωπαϊκών δήμων. Γνωρίζω πως τα προβλήματα είναι πολλά. Ωστόσο μπορώ και χαμογελώ. Χαμογελώ γιατί σε αυτόν τον τόπο σήμερα συνδυάζονται δύο στοιχεία. Μία περιοχή σπάνια σε ομορφιά και πλούσια σε φιλότιμο, αλλά και ταυτόχρονα άνθρωποι που είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλό αγώνα για να ξεκινήσει μία νέα περίοδος για τη Στυλίδα και τα χωριά μας. Σας ζητώ να στηρίξετε με όλες σας τις δυνάμεις αυτή την προσπάθεια. Να με εμπιστευτείτε, να σταθείτε δίπλα μου σαν συμπορευτές και συνοδοιπόροι. Πάμε τώρα σε έναν ακόμη Δήμο. Αυτή την φορά θα μεταφερθούμε στον Δήμο Αμφίκλειας Λάτιας με έδρα την Τηθωρέα και τα πάρα πολλά προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί το τελευταίο διάστημα. Τελευταίο παράδειγμα έχει να κάνει με την παραίτηση του πρώην αντιδημάρχου του κ. Πολύμερου, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως θα έπρεπε να υπογράψει ένα ένταλμα, δικαστικό ένταλμα, για κάποια έργα που είχε πραγματοποιήσει εργολάβος πριν από πολλά χρόνια. Στο μεσοδιάστημα ο κ. Πολύμερος τόνισε χαρακτηριστικά ότι η δικαστική αυτή εντολή πληρωμής δεν ήρθε ποτέ στα χέρια του. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ΕΔΕ. Θα δούμε συνολικά το ιστορικό αυτής της περίεργης υπόθεσης και σε λίγο θα συνομιλήσουμε ζωντανά με τον πρώην αντιδήμαρχο, τον κύριο Ντάλα, που το όνομά του φέρεται να εμπλέκεται σε όλη αυτή την διαδικασία. Άναυδοι παρακολουθούν για μία ακόμη φορά οι κάτοικοι του διευρυμένου Δήμου Αμφίκλειας Ελάτιας ανατροπές και παρετήσεις στον Δήμο και αυτή την φορά έχουν να κάνουν με την παρέτηση του πρώην αντιδημάρχου Γιώργου Πολύμερου. Ο λόγος, όπως ανέφερε ο ίδιος, το ένταλμα πληρωμής ενός εργολάβου για έργο που είχε κατασκευαστεί από το 2006 στον τότε Δήμο Ελάτιας και με δικαστικές αποφάσεις που δικαίωναν τον εργολάβο. Ωστόσο, όπως καταγγέλει, η τελευταία δικαστική εντολή πληρωμής για άγνωστο λόγο δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του και για λόγους ειδικής υπέβαλε την παραίτησή του. Κινητοποιηθήκαμε, βρήκαμε την απόφαση στα δικαστήρια της Λαμίας και ασκήσαμε έφεση προβάλλοντας διάφορα νομικά επιχειρήματα εκ προθέσμως, όμως όπως καταλαβαίνετε. Η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη και η αρχική απόφαση είναι εκτελεστή. Δηλαδή να καταβάλει ο Δήμος εντόπως μάλιστα το ποστό των 93.000 ευρώ. Το αρχικό ποσό ήταν 82.000, αυτά ζητούσε ο εργολάβος, αλλά προστέθηκαν και τόκοι από το 2006. Εγώ βρέθηκα μπροστά στο δίλημα. Ή πληρώνω τον εργολάβο με 93.000 ευρώ για έργα που έκανε τη διετία 2005-2006 ή παρετούμε.
Και προτίμησα να παρεστηθώ, διότι αν έμενα έπρεπε να εκτελέσω τη δικαστική απόφαση, δηλαδή έπρεπε να σεβαστώ αυτή τη δικαστική απόφαση και έτσι πρέπει. Αλλά έπρεπε όμως να υπηρετήσω και τη συνείδησή μου. Επομένως, γιατί προβάλλω λόγους συνειδήσεως, διότι ο εργολάβος στην αγωγή του ομολογεί απερίφραστα ότι έδωσε ή εκτέδωσε τιμολόγια προς τον Δήμο ύψους 32.000 ευρώ για άλλους εργολάβους που έκαναν έργα τη διετία αυτή 2005-2006 και οι οποίοι δεν είχαν τιμολόγια. Τώρα, τι είδους εργολάβοι είναι αυτοί που δεν είχαν τιμολόγια, ένας Θεός ξέρει. Άρα δεν θέλατε να αναλάβετε ένα ρίσκο για το παρελθόν που δεν ξέρατε τι γινότανε, κύριε Πολυμέρε, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς δεν... και μάλιστα. Με υποψίασε το γεγονός ότι και ο προηγούμενος δήμαρχος δεν τους πλήρωσε. Και εν τέλει, ο εν λόγω εργολάβος, τι ήταν, κύριε Βουτσινέ, ήταν οικονομικός εξυπηρετητής του πρώην Δήμου Ελλάδας. Με πήρε τηλέφωνο πολλές φορές και προσπάθησε να με επιθαναγκάσει πότε με το καλό και πότε με το άγριο να υπογράψω το ένταλμα. Αρνήθηκα και του είπα ότι σέβομαι απεριόριστα τη δικαστική απόφαση, αλλά λόγοι συνειδήσεως μου επιβάλλουν να παραιτηθώ από αντιδήμαρχος οικονομικών. Παραμένω βέβαια δημοτικός σύμβουλος. Και ας υπογράψει το χρηματικό ένταλμα ο αντικαταστάτης μου. Μου είπε ότι θα με μηνύσει, ότι θα μου κάνει αγωγή, θα μου ζητάει τα λεφτά και τέτοια πολλά. Μάλιστα. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όπως είπατε και εσείς, υπέβαλα παρέτηση η οποία δεν έγινε δεκτή από τον κύριο Δήμαρχο και εν τω μεταξύ συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή και παίρνει απόφαση να πληρωθεί ο εργολάβος. Τότε υποβάλλω και νέα παρέτηση και δεν γνωρίζω αν έχει γίνει αποδεκτή. Εννοείται ότι έχουμε στείλει το κείμενο της αγωγής στο ΣΔΟΕ, το οποίο διερευνά την περίπτωση της εκδόσεως παράτυπα ή παράνομα εικονικών τιμολογίων, δεν ξέρω το χαρακτηρισμό, διότι ο ίδιος ο εργολάβος ομολογεί ότι έκοψε τιμολόγια πως δήθεν έκανε τα έργα των 32.000 ευρώ αυτός, ενώ τα έκαναν άλλοι που δεν είχαν τιμολόγια. Κατανοητό. Δεν γνωρίζω τι πόρεσμα έχει, αν έχει βγει από το ΣΔΟΕ, και ως εκ τούτου δεν μπορώ να πω περισσότερα. Και δεν γνωρίζω ποιος επέλεξε και ανέθεσε έργα σε άλλους εργολάβους που δεν είχαν τιμολόγια. Τι εργολάβοι ήταν αυτοί. Έχοντας λοιπόν κατά νου ότι ο λαός μας υποφέρει, κύριε Βουτσινέ, και ότι στην υπόθεση με κάποιες μεθοδεύσεις δεν δόθηκε το δικαίωμα της δεύτερης δικαστικής κρίσης, προβάλλω λόγους συνείδησης και παρετούμε. Και ο επικεφαλής της μειοψηφίας όμως Γιάννης Γρίβας μίλησε για έναν Δήμο που σχεδόν από την πρώτη μέρα της θητείας του είχε σοβαρά προβλήματα που δεν τα αντιμετώπισε αποτελεσματικά. Αλήθεια, έτσι είναι και τα έχουμε πει, όπως είπα και πριν, αρκετές φορές μαζί και τα έχετε ζήσει και εσείς και από το ρεπορτάζ σας. Πραγματικά είναι ένας Δήμος όπου έχει περάσει από χίλια κύματα και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να βγει στην επιφάνεια και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι γεγονός, δεν αμφισβητείται, δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε οι πάντες. Δεν έχει βρει το βηματισμό του και οι αιτίες είναι πολλές. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της αντιπολίτευσης προσπάθησα να στηρίξω μέσα από την στάση μου και τη θέση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου για να πάει μπροστά. Ήμουν όμως και ένας από εκείνους που άσκησα σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για πράγματα τα οποία δεν γίνονταν σωστά ή θα έπρεπε να αλλάξει τακτική και θα έπρεπε να πάρει άλλου είδους αποφάσεις από αυτές που έπαιρνε, αλλάζοντας και τη συγκεκριμένη τακτική. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό και τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία βλέπετε κι εσείς. Επί του συγκεκριμένου, για την οποία άκουσα και φυσικά είχε απασχολήσει το Δήμο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή. Λίγο σύντομα, όντως, κύριε Γρίβα, είναι περιορισμένος ο χρόνος. Πείτε μας. Ναι, ναι, βεβαίως. Όντως, είναι ένα έργο το οποίο αφορούσε την παλιά Δημοτική Αρχή. Όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Δήμος έχει μια συνέχεια και κάθε Δημοτική Αρχή που έρχεται είναι η συνέχεια της προηγούμενης. Τι έχει συμβεί? Εγώ ρωτάω και αν όποιος θέλει ας δώσει απαντήσεις. Ο συγκεκριμένος εργολάβος εργάστηκε στο Δήμο? Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Τι δουλειά έκανε? Τρίτη ερώτηση. Ποιος του την ανέθεσε? Τέταρτη ερώτηση. Υπήρχε συμβουλητικό? Πέμπτη ερώτηση. Ποιος την παρέλαβε?
Έκτη ερώτηση. Αν γίνανε όλα αυτά, ο συγκεκριμένος εργολήπτης είχε δικαίωμα να εκτελέσει τέτοιου μεγέθους εργασίες. 7ο, 8ο, δεν ξέρω πού είμαστε. Γιατί ο δήμαρχος, ο τότε δήμαρχος, ποτέ δεν το έβαλε στα δημοτικά συμβούλια να πει ότι για κάποια έκτακτη ανάγκη τον έβαλε να εργαστεί. Γιατί ο επόμενος δήμαρχος για 4 χρόνια ποτέ δεν έβαλε θέμα στο δημοτικό συμβούλιο την έγκριση ή την απόρριψη των συγκεκριμένων εργασιών. Τα ερωτήματα αυτά που βάζετε είναι εύλογα. Η στόχευση αυτών των ερωτημάτων ποια είναι, κύριε Γόγο? Ότι, πού θέλετε να καταλήξετε? Θέλω να καταλήξω ότι η απαξίωση της αυτοδιοίκησης έγινε χάρη σε γεγονότα σαν και αυτό. Παραμένουμε σε αυτό το θέμα. Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μία συνέχεια αλλά και να το ολοκληρώσουμε, καθώς δεν υποκαθιστούμε την δικαιοσύνη αλλά και τις υπηρεσίες που διενεργούν εδώ για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι σε όλα αυτά ενεπλάκει και το όνομα του πρώην αντιδημάρχου και δημοτικού συμβούλου, του κυρίου Γιώργου Ντάλα, τον οποίο φιλοξενούμε στο κεντρικό μας δελτίο και θα επιχειρήσουμε να πάρουμε απαντήσεις. Καλησπέρα, κύριε Ντάλα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή χρονιά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Το ιστορικό, να το πω εγώ έτσι πολύ σύντομα, είναι για μία εργολαβία, κύριε Ντάλα, που έγινε το 2006. Δεν πληρώθηκε ο εργολάβος. Με δικαστικές αποφάσεις φτάνουμε σήμερα εδώ να έχει αυξηθεί το ποσό και να πληρωθεί εντόκος. Εκεί που φέρετε να εμπλέκετε το δικό σας το όνομα, και εξηγήστε μου αν κάτι δεν λέω σωστά, είναι ότι σας έφεραν το δικαστικό ένταλμα και δεν το παραδώσατε, μάλλον δεν το πρωτοκολλήσατε και το παραδώστε. Σας ακούω, κύριε Ντάλα. Θα σας πω αναλυτικά την κατάσταση για να γνωρίζει και ο κόσμος που ακούει, διότι έχουν ακουστεί ψέματα και συκοφαντίες που υπάρχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Καταρχάς, βέβαια, εδώ θα έπρεπε να είμαστε από την πλευρά του Δήμου για θέματα πιο δημιουργικά και όχι για θέματα τα οποία πολύ σωστά δεν αφορούν και τον πολύ τον κόσμο, αλλά όμως δυστυχώς είμαστε για αυτά. Πότε ξεκίνησε αυτό, κύριε Ντάλα? Ποια χρονιά είναι αυτή, το 2006 που έχει αναφερθεί? Μιλάμε για μια δικαστική. Ένα σύντομο ιστορικό για να μπούμε στα ζητήματα. Σας ακούω. Η δικαστική απόφαση παραλήφθη από μένα το Μάιο του 2011. Η δική μου συμμετοχή όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί ακουστήκανε ψέματα τα οποία ένα-ένα θα πρέπει να τα απαντήσω, αφορά την παραλαβή της δικαστικής απόφασης. Τη δικαστική απόφαση με υπογραφή μου την παρέλαβα εγώ. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Άρα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχα, ο μόνος που δεν είχε λόγο απόκρυψης της απόφασης, αυτός είμαι εγώ. Διότι όλες οι ευθύνες, εφόσον στο μήνα μέσα δεν θα ενεργοποιούνταν η απόφαση να πληρωθεί ή να γίνει έφεση, θα στρεφόταν εναντίον μου. Πώς εμπλέκετε τώρα το όνομά σας? Ποια διαστρέβλωση έγινε, κύριε Ντάλα, και λέγεται ότι εσείς δεν παρουσιάσατε αυτό το δικαστικό έγγραφο για να έχει και το δικαίωμα ο Δήμος να ασκήσει την έφεση, έτσι? Κοιτάξτε, μιλάμε για το μήνα Μάιο-Ιούνιο του 2011. Και να κάνουμε μια μικρή διόρθωση στον τίτλο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους στο κοντρόλ. Συνεχίστε, κύριε Ντάλα. Μιλάμε για Μάιο-Ιούνιο του 2011. Είναι η εποχή που στο δικό μας Δήμο είμαστε πάλι πρωτοσέλιδο και πάλι στο κέντρο της επικαιρότητας του νομού για κακά γεγονότα. Έχουμε διαφωνήσει, έχουν παραιτηθεί 2 αντιδήμαρχοι και ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, εγώ, ο κ. Βαφιάς και ο κ. Πλακάκης, από τα αξιώματά μας. Μαζί μας έχουν συμφωνήσει, όπως αποδεικνύεται και από το έγγραφο εδώ πέρα, άλλοι 7 δημοτικοί σύμβουλοι, σύνολο 10 δηλαδή. Από τους 16 της συμπολίτευσης έχουν μείνει στον κύριο Ντούρο στην ουσία οι 6. Είχε προβλήματα ο Δήμος από την αρχή, κύριε Ντάλα. Το γνωρίζετε καλύτερα. Τότε εσείς υπάρχει μια διαμάχη και με έναν εργολάβο, με τον κύριο Πολύμερο, ο οποίος τον είχε βάλει και είχε βάψει το παλιό δημοτικό σχολείο στην Τηθωρέα. Και μέχρι σήμερα ο άνθρωπος και αυτός σέρνεται στα δικαστήρια για να πάρει τα χρήματά του. Το επίμαχο λοιπόν αυτό έγγραφο, τη δικαστική απόφαση, την παρέλαβα εγώ. Ήταν το πρώτο δικαστικό έγγραφο το οποίο παραλάμβανα στην θητεία μου ως αντιδήμαρχος. Ήμουν αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού, γεωργίας και κτηνοτροφίας, όπως με έχει ορίσει ο κύριος Ντούρος από τις αρχές του 2011. Το πρώτο δικαστικό έγγραφο λοιπόν που πήρατε. Το πρώτο γενικά έγγραφο που πήρα. Εγώ, όπως μπορεί οποιοδήποτε να δει και προκύπτει από τα αρχεία του Δήμου, δεν έχω πρωτοκολλήσει κανένα έγγραφο, δεν είχα παραλάβει ποτέ κανένα άλλο έγγραφο. Το πρώτο που πήρα ήταν αυτό. Θα έπρεπε να το πρωτοκολλήσετε? Εγώ τώρα ρωτάω πράγματα τα οποία δεν ξέρω ακριβώς τις λειτουργίες του Δήμου. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνω? Έτσι. Να επικοινωνήσω με την αρμόδια υπάλληλο, με τον πρώην αντιδήμαρχο και κυρίως με τον δικηγόρο του Δήμου, ο οποίος είχε χειριστεί την υπόθεση. Με είχε ενημερώσει ότι θα έρθει το έγγραφο αυτό, το παρέλαβα.
Η ενημέρωση που πήρα από τους αρμοδίους ήταν ότι το συγκεκριμένο έγγραφο στο Δήμο δεν πρωτοκολλείται, αλλά πάει στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή. Αυτό και έκανα. Αυτό συνέβαινε στον πρώην Δήμο Ελάτιας. Άρα ακολουθήσατε τη διαδικασία. Στον πρώην Δήμο Τιθωρέας, από την ίδρυση του Δήμου Ελάτιας το 1986 και εντεύθυνε ισχύει η ίδια τακτική. Αυτό εφαρμόζονται και οι πρώην δήμαρχοι. Αυτό αποδεικνύεται από καταθέσεις. Άρα το όνομά σας ενεπλάκη και σε γρανάζ για αντιπαλότητας, κύριε Ντάλα, εκτιμάται. Εκείνο το διάστημα υπήρχε μια αντιπαλότητα με τον κύριο Πολύμερο. Είμαστε πάλι σε αντιπαλότητα για θέματα όπως το σχολείο της Βελίτσας και άλλα. Το έγγραφο παρεδόθηκε μαζί με μένα και τον αναπληρωτή δημάρχο, τον κύριο Ζιάκο, στο γραφείο του δημάρχου στην Κάτω Τιθωρέα. Η πρωτοκόλληση τι σκοπό έχει? Να είναι ενήμερος ο δήμαρχος της απόφασης για να πράξει τα δέοντα. Αποδεικνύεται από όλες τις πλευρές, από όλους τους εμπλεκόμενους, και όταν λέμε εμπλεκόμενους δεν εννοούμε τους πολίτες. Εννοούμε το δικηγόρο του Δήμου, το δικηγόρο του Αντιδίκου, τον ίδιο τον Αντίδικο και τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. Που ήμουν εγώ, ο κύριος Γιάκος, αναπληρωτής δημάρχου, ο κύριος Βαφιάς, αντιδήμαρχος Αμφίκλειας, ο κύριος Πολύμερος και ο κύριος Ντούρος. Οι μόνοι οποίοι λοιπόν ισχυρίζονται ότι το έγγραφο αυτό δεν το παραλάβανε ποτέ είναι ο κύριος Ντούρος και ο κύριος Πολύμερος. Όλοι οι υπόλοιποι βεβαιώνουν τη γνώση του δημάρχου για τη συγκεκριμένη απόφαση. Υπεύθυνος στο Δήμο και πρόσωπος του Δήμου είναι ο Δήμαρχος. Ναι. Πείτε μου κάτι, αυτό το θέμα ήταν επί δημαρχίας του κυρίου Κυριόπουλου? Αυτό το θέμα ήταν επί δημαρχίας του κυρίου Κυριόπουλου. Έγινε δικαστήριο, το οποίο ήταν οριστική απόφαση. Εδώ θα ήθελα, επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα, να μου επιτρέψετε για ένα λεπτό να σας πω το εξής. Από αυτά που ακούστηκαν, είπε ο κύριος Γόγος. Πήγε ότι το δικαστήριο είναι όπως το γουρούνι του ταΐζεις και βγάζει ό,τι θα του δώσεις. Πάντα έτσι γίνεται. Στη θητεία του κυρίου Γόγου υπήρχαν ανάλογες περιπτώσεις. Με το ξεκίνημα της θητείας λοιπόν του κυρίου Κυριόπουλου το 2003 είχαμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Μία δασκάλα στον παιδικό σταθμό και άλλη μία με έναν εργολάβο για το δρόμο και το ζέλι. Ήρθε η δασκάλα και είπε ότι εγώ έχω δουλέψει με τον κύριο Γόγο ένα χρόνο στον παιδικό σταθμό, δεν με έχει πληρώσει, που είπε ότι όταν ξαναεκλεγεί θα με πληρώσει, δεν εκλέχτηκε. Και τώρα τι σου είπε να κάνεις? Θα να κάνω μήνυση, θα έρθει μάρτυρα στο δικαστήριο, αλλά να μην έρθει ο Δήμος Αντίδικος για να μπορέσω να πληρωθώ. Μάλιστα. Εφόσον το βεβαιώνει ο πρώην Δήμαρχος, δεν θα έρθει κανένας αντίδικος. Ναι. Έτσι γινότανε. Έτσι και στην περίπτωση λοιπόν του συγκεκριμένου εργολάβου που γίνανε τα έργα επί Δημαρχίας Κυριόπουλου, τι πιο λογικό να πάει ο Κυριόπουλος. Και μάλιστα σε συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει συνομολόγηση της οφειλής και από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του επόμενου Δημάρχου. Για τη διαδικασία αυτή. Όσον αφορά τώρα για τον κύριο Πολύμερο που είπε ότι ο λόγος παρέτησης η απόφαση, αυτό ο κύριος Πολύμερος. Για λόγους ηθικής, είπε, δεν υπογράφει κάτι που δεν ξέρω. Ναι, ο κύριος Πολύμερος βρήκε ένα λάθος θέμα να αναδείξει και να ακουστεί το όνομά του στη Λαμία εν ώψη πιθανής υποψηφιότητας. Όχι, το παραδέχθηκε ότι θα είναι υποψήφιος με τον Γιώργο Κοντρονιά. Βρήκε όμως λάθος θέμα, διότι είναι υπόλογος του συγκεκριμένου θέμα ο κύριος Πολύμερος. Είναι υπόλογος μαζί με τον κύριο Ντούρο για την απόφαση. Ακόμα δυστυχώς στην περιοχή μας, ο κύριος Ντούρος ακόμα και τώρα δεν έχει καταλάβει ότι είναι δήμαρχος. Ήταν στη σκακέρα του κύριου Πολύμερου. Βάλτε μια ανωτελεία όμως, επειδή έχει αναφερθεί και το όνομα του κυρίου Κυριόπουλου, επί δημαρχίας του ξεκινά αυτό, θα ήθελε να κάνει μια τηλεφωνική παρέμβαση. Κύριε Κυριόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βούτσινα. Σας ακούμε. Το όνομά σας είναι αυτό το οποίο όχι συνδέεται την εποχή που είχατε την ευθύνη ακριβώς του Δήμου. Ακριβώς, ο εργολάβος απασχολήθηκε την εποχή που, στη θητεία μου. Κύριε Βούτσινα, τελευταίες μέρες ακούστηκαν πολλά συκοφαντικά σχόλια σε βάρος μου. Γι' αυτό αναγκάζομαι και λυπάμαι πολύ που υποχρεώνομαι να κάνω αυτή την παρέμβαση. Πρέπει να διευκρινίσω το εξής. Αν έγιναν οι εργασίες από τον εργολάβο ή δεν έγιναν, αυτό κρίθηκε και διερευνήθηκαν όλα αυτά. Αν ήταν νόμιμο, λέτε δηλαδή, έτσι, το ότι ανέλαβε το έργο, αυτό λέτε? Δεν είναι ένα έργο, κύριε Βούτσινα. Είναι εργασίες σχεδόν σε καθημερινή βάση. Ωραία, εντάξει. Τον απασχολούσαμε σε καθημερινή βάση. Με μηχανήματα τα οποία διέθετε. Εξυπηρετούσε το Δήμο, γιατί μας έλυνε πολλά σοβαρά προβλήματα. Άρα ο εργολάβος του πρέπει να πληρωθεί. Αν δεν τον πλήρωσε ο κύριος Πολύμερος δήθεν γιατί είχε πρόβλημα με τη συνείδησή του, για μένα έκανε μεγάλο λάθος.
Και όπως είπε και ο κύριος Ντάλλας, έκανε λάθος που το ανέβασε αυτό το θέμα, μόνο και μόνο για να αναδείξει την υποψηφιότητά του στο Δήμο Λαμίας. Εδώ όμως προκύπτει, επιτρέψτε μου κύριε Κυριόπουλε, ένα ζήτημα. Εσείς μου λέτε ότι έγιναν όλα νόμιμα και αναλάμβανε κάποιες εργασίες. Δεν θα έπρεπε να έχει πληρωθεί επί δικιά σας δημαρχίας να περάσει το θέμα σε μια δημαρχιακή οικονομική επιτροπή και να ξοβληθεί και να μην φτάνει στο 2013 αυτό το θέμα? Ναι. Ερώτηση, δεν ξέρω. Για τον απλούστατο λόγο, δεν είχαμε χρήματα. Δεν είχαμε χρήματα στον προϋπολογισμό για να ψηφίσουμε στη Δημαρχιακή Επιτροπή κονδύλια. Αυτός είναι ο λόγος. Μάλιστα. Μήπως εκεί όμως υπήρξε ένας λάθος. Είχα πολλές τέτοιες εκκρεμότητες, τις οποίες όμως πλήρωσα από τον προηγούμενο δημόρχο, τον κύριο Γόγο. Μάλιστα. Και έτσι γίνεται. Αυτή είναι η συνήθεια. Δηλαδή πάει αλυσίδα, μετακυλίονται υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος, προφανώς γιατί έχουν συνέχεια και συνέπεια οι ΔΥΠΗ. Αλλά κοιτάξτε τώρα, από τον κύριο Γόγο μου λέτε εσείς, πήγε σε εσάς, ναι. Μάλλον από εσάς μετά μετακυλίστηκε στις επόμενες δημαρχίες. Στον κύριο Παπαγεωργίου. Στον κύριο Παπαγεωργίου. Ο οποίος ήθελε να τον πληρώσει, τελικά πήρε απόφαση σε κάποια δημαρχιακή για να συνενέσει στο δικαστήριο για να πληρωθεί ο εργολάβος. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, μάλλον κύριε Κυριόπουλε, ποιο είναι το νόημα της παρέμβασής σας, θέλω να μου πείτε, μου είπατε το ιστορικό, καταλαβαίνουμε πολλά. Θέλω να δηλώσω ότι όλες αυτές οι εργασίες έγιναν από τον εργολάβο. Και τα χρήματα τα οποία δικαιούται να πάρει πρέπει να πληρωθεί. Πρέπει να πληρωθεί από το σημερινό Δήμο. Μάλιστα. Εγώ έχω ένα παράπονο πρώτα από τον κύριο Πολύμερο, που ήμασταν συνυποψήφοι στις εκλογές του 2010. Δεν με πήρε ούτε ένα τηλέφωνο να με ρωτήσει, Κώστα, τι έγινε, περί τίνος πρόκειται. Καταλάβατε. Μάλιστα. Τόσο από τον κύριο Πολύμερο, όσο και από τον κύριο Ντούρο, τον οποίο στις εκλογές του 2010 για να εκλεγεί δήμαρχος τον βοήθησα. Εντάξει. Αυτό προφανώς δεν γνωρίζετε. Αχαριστία. Όλοι κρινόμαστε από τις επιλογές μας τώρα όμως, κύριε Κυριόπουλε. Επειδή ακούστηκε όμως και κάποιος άλλος, ο κύριος Κόρδος χθες το βράδυ, ναι, ο οποίος μίλησε για καταχρήση κτλ. Έχω να πω μόνο, να κάνω μια δήλωση, ότι το λόγο τον έχει η δικαιοσύνη. Άρα μου λέτε καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, κύριε Κυριόπουλε. Καθαρός, καθαρότατος. Σας ευχαριστώ κύριε Κυριόπουλε για την παρέμβασή σας. Που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία. Καλό σας βράδυ. Κύριε Ντάλλα, είμαστε λίγο σε λάθος στόχευση και θα το πω αυτό και θα το διευκρινίσω, γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει να λειτουργεί η αυτοδιοίκηση με μια λογική και με μια βάση προγραμματισμού. Εγώ αυτό λέω. Και φαντάζομαι είναι και άλλες περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν έρθει ακόμα στο φως της δημοσιότητας. Μιλώ και για άλλους δήμους. Λοιπόν, για να μαζεύουμε λίγο την κουβέντα. Αυτό που εσείς λοιπόν επισημαίνετε και το μήνυμα που στέλνετε σε όλες τις κατευθύνσεις, επαναλαμβάνω, γιατί το όνομά σας ενεπλάκει στο ότι αποκρύψατε πράγματα, θα το πω έτσι. Δεν παραδώσατε έγγραφα, δεν τα πρωτοκολλήσατε, τα είπαμε όμως αυτά. Ποιο είναι, κύριε Ντάλλα? Αποδεικνύεται από όλες τις πλευρές ότι ο Δήμαρχος έλαβε γνώση από την πρώτη στιγμή της υπόθεσης. Και ο Δήμαρχος και ο κύριος Πολύμερος. Απλώς θα μου δώσετε μισό λεπτό να σας το πω. Έχουμε δύο λεπτά για να κλείσουμε, για να πάμε σε διαφημίσεις. Σας ακούω. Την απόφαση της έφεσης την πήρε ο κύριος Δήμαρχος στην οικονομική της 19 Σεπτεμβρίου του 2011, πέντε μήνες αργότερα, σε μια οικονομική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, την οποία εγώ απουσίαζα και ήταν θέμα εκτός ημερήσιας διάλεξης, άρα δεν γνώριζα το θέμα. Πήρε απόφαση λοιπόν και έκανε την έφεση, η οποία εκ των πραγμάτων, mm-hmm, εκ των προτέρων, ως εκπρόθεσμη, θα χανόταν για το Δήμο. Γιατί λοιπόν εκεί ο κύριος Δήμαρχος, αντί να κάνει έφεση που θα τη χάσει και να πάρει την ευθύνη πάνω του, δεν έκανε καταγγελία σε μένα και να μην κάνει καμία έφεση χαμένη. Μάλιστα, τον πρώτο του εγγράφος έχω καταθέσει στην επόμενη οικονομική ότι υπήρχε τρόπος να είναι, να έχει πάρει πάλι τις 30 μέρες ζητώντας καινούργια επίδοση, διότι ο Δήμος, ο πρώην Δήμος Ελάτιας, ναι, είχε πάει στη συνένεση. Είχε συνομολογήσει την οφειλή, ήταν σε αντιδικία. Μάλιστα. Άρα και μπορούσε να ζητήσει στο Δήμο, αν πήκε Ελάτιας πλέον, να γίνει μια καινούργια επίδοση και να έχει πάρει τις 30 μέρες. Όλα αυτά τα έχω καταθέσει εγγράφος. Ο κύριος Ντούρος όμως έχει καταθέσει επίσης εγγράφος την εισήγησή του και λέει ότι ο Δήμος θα κερδίσει οπωσδήποτε την υπόθεση. Όταν είδε ότι χάνει την υπόθεση μετά από 5 μήνες στο εφετείο, έψαξε να βρει ενόχους. Ποιος ήταν ο ένοχος? Ο Ντάλλας, που είχε πάρει την απόφαση και την είχαν για δικούς τους λόγους κρύψει και τη φέρανε. Άρα πήγε να σας το φορτώσει λοιπόν. Σαφέστατα αποδεικνύεται από όλες τις πλευρές, αλλά το συγκεκριμένο. Θα ήθελα όμως να απαντήσω και στο χθεσινό που είπε ο κύριος Κόρδος. Επειδή είμαστε μικρή κοινωνία εκεί κάτω, ο καθένας, όλοι γνωριζόμαστε και ο καθένας γνωρίζει το βίο και την πολιτεία του καθενός. Σωστά. Είπε ο κύριος Κόρδος, με τον οποίο είμαστε στον ίδιο συνδυασμό με τον κύριο Κυριόπουλο και ήταν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2005-2006 με επιλογή του κύριου Κυριόπουλου.
Δεν θα πω ότι εγώ είχα διαπονήσει, αλλά είναι άλλο θέμα. Χθες ανέφερε εδώ ότι εγώ ήμουν αντιδήμαρχος 2005-2006. Μα δεν γνωρίζω ο κύριος Κόλλος ότι εγώ 2005 δεν ήμουν αντιδήμαρχος στο Δήμο. Εγώ ήμουν το 3 και το 4 και στο τέλος του 6. Το 5 δεν ήμουν εγώ αντιδήμαρχος, ούτε στις αρχές του 6. Άσχετο αυτό με την υπόθεση, τη συγκεκριμένη. Ανέφερε επίσης. Αν μου επιτρέπετε. Κάτι ποσά για 400.000 ευρώ, τα οποία, όπως είπε ο κύριος Κυριακόπουλος, θα πάνε στη δικαιοσύνη, εφόσον υπάρχει κασέτα, να δούμε τι εννοεί ο κύριος Κόρδος. Και να διευκρινιστούν αυτά τα θέματα. Είναι όλα από εμπάθεια αυτά τα οποία αναφερθήκαν τα πιο πολλά. Και σαφώς ο κύριος Κόρδος είχε άγνοια κινδύνου για αυτά τα οποία είπε. Είπε επίσης ότι εγώ πήγα μάρτυρα στο δικαστήριο. Εγώ δεν πήγα μάρτυρα σε κανένα δικαστήριο. Δεν σημαίνει ότι διαφωνώ. Είναι άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο. Και γιατί δεν πήγα μάρτυρες. Μάρτυρες πάει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος πήγε, είπε την αλήθεια, ό,τι έγινε στη θητεία του. Όπως είχε πάει ο κύριος Γόγος, όπως έχουν πάει και άλλοι Δήμοι. Όποιο Δήμαρχο να ρωτήσετε από την Ελλάδα, αυτά γινόντουσαν και γίνονται για να εξυπηρετείται ο Δήμος. Αυτό που μίλησε ο κύριος Πολύμερος και είπε για καινούργια αρχή ο κύριος Γόγος στην αυτοδιοίκηση. Ποια είναι καινούργια αρχή στην αυτοδιοίκηση? Να μην πληρώνουμε αυτούς που εργάζονται. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις με τον κύριο Ντούρο. Έχουν εργαστεί εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι στο Δήμο, 5 μήνες, ο κύριος Ντούρος να μην έχει καταλάβει τίποτα ότι έχουν εργαστεί. Μάλιστα. Για να πληρωθούν πρέπει να γίνει μήνυση. Πάμε, Οικονομική Επιτροπή, πάμε εξωδικαστικό συμβιβασμό και λέει δεν ξέρω ποιος ήταν να πάει στην πολιτεία που παρακολουθούσα. Αυτή είναι η καινούργια αυτοδιοίκηση που γίνεται κάποιοι. Εγώ προτιμάω την παλιά που πληρώνονται αυτοί που δουλεύουν. Και όχι αυτοί που να πληρώνουν. Κύριε Ντάλα, κλείνουμε λοιπόν. Εσείς έχετε καταθέσει και στην ΕΔΕ που έχει γίνει και στα δικαστήρια την δικιά σας την άποψη. Αναμένετε, γιατί μας είπε ο κύριος Μπαρούτας χθες, ότι σε μία εβδομάδα περίπου θα έχουμε και το πόρισμα. Οπότε θα ξέρουμε συνολικότερα. Πότε θα είναι το πέρασμα. Δυστυχώς και για την ΕΔΕ ο κύριος Ντούρος έκανε ΕΔΕ σε βάρος αιρετού, εμένα δηλαδή, την οποία την ανέθεσε σε υπάλληλο. Αυτό υπάρχει μόνο στο νόμο του κύριου Ντούρου. Αυτό το πάνε και στην περιφέρεια. Και η ΕΔΕ προκλήθηκε, η ΕΔΕ προκλήθηκε μετά από ενέργειες του κυρίου Ντούρου. Και είναι κατηγορούμενος και ο ίδιος. Σε ΕΔΕ που προκάλεσε ο ίδιος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ντάλα, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ. Όσες διευκρινήσεις χρειάστηκε να τις κάνετε, νομίζω τις κάνατε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με την υπόλοιπη ατζέντα. Για να ζεσταθείτε οικονομικά, θα τα βρείτε σε εμάς. ΤΕΟ ΕΛΑΣ. Η μεγαλύτερη γκάμα σε συσκευές θέρμανσης. Θερμοπομπή, σόμπες αλογόνου, κονδέκτορες, αερόθερμα, καλοριφέρ λαδιού, θερμάστρηση υγραερίου, αερόθερμες σόμπες και λέδιτες πέλετ. Και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για ένα ζεστό χειμώνα. Εισάγουμε και μπορούμε να πουλάμε φθηνά. ΤΕΟ ΕΛΑΣ. Τρίτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Πετρέλαιο. Τέλος. Τώρα, για μέγιστη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση στη θέρμανση, επισκεφτείτε τα καταστήματα Καβαδία. Εξοπλιστείτε με ενεργειακά τζάκια, λέβητες και σόμπες πέλετη ξύλου, θερμοπομπούς, κλιματιστικά και όλες τις λύσεις για οικονομία στη θέρμανση. Βρείτε τώρα αυτό που σας ταιριάζει και γλιτώστε από τα περιττά έξοδα. Σε εμάς θα βρείτε μπριγκέτα και πέλετ. Καταστήματα Καβαδία στη Λαμία. Ποιότητα και οικονομία για μια ζωή. Τώρα στην Expert Καβαδία για 10 ημέρες χαρίζουμε το ΦΠΑ σε όλα μας τα είδη. Φέτος στις γιορτές όλοι μπορούν να κάνουν αγορές. Η εμπειρία 40 χρόνων στον χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ανυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο μοναδικά στην πόλη μας. Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμισή σας από το Α έως το Ω. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα. Τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Στο top των φωτοβολταϊκών, Top Energy. Η κορυφαία εταιρεία φωτοβολταϊκών συστημάτων για ολοκληρωμένες λύσεις. Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις και ως 100% χρηματοδότηση. Top Energy. Αδελφία Λαφροπάτη, Παθούλα Ζήσιμος. Μέλος του ομίλου ΣΠΑΛ.
Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων, πρεμιέρα των χειμερινών εκτόσεων αύριο μέχρι και τα τέλη Φλεβάρι. Ωστόσο, δεν φαίνεται και αυτό το βήμα να είναι ικανό να ανακόψει την πολύ κακή πορεία που έχουν τα εμπορικά καταστήματα και ό,τι τζιράρανε, κυριότερα βέβαια για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παρ' όλα αυτά, είναι μια μικρή ελπίδα για τους καταναλωτές. Θα πάμε στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας, τον κύριο Βλαχογιάννη, τον οποίο φιλοξενούμε στο κεντρικό μας δελτίο, να σχολιάσουμε όλα αυτά τα οποία, κύριε Βλαχογιάννη, πάντα προσδοκούμε. Με την ελπίδα λειτουργούμε σε αυτή τη χώρα. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές, συναδέλφους και καταναλωτές της πόλης μας. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε χειμερινές εκτόσεις. Οφείλω να ομολογήσω πως έστω και αν όχι φανερά, σιωπηρά, και δεν το κατηγορώ αυτό, έτσι, πολλοί συναδελφοί σας ήδη είχαν ξεκινήσει σε προσφορές, κύριε Βλαχογιάννη. Και βέβαια. Αλλά ας πούμε ότι αύριο είναι η επίσημη πρεμιέρα. Σας ακούω. Ακόμα και μέσα στην περίοδο των εορτών, που κατά γενική ομολογία δεν ήταν καλή περίοδο καθόλου και τα περισσότερα των καταστημάτων δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν τη ρευστότητα την οποία προσδοκούσαν στα ταμεία τους, υπήρχαν εκτόσεις, υπήρχαν προεκτόσεις, υπήρχαν προσφορές, έστω και αν δεν ήταν αναγραφόμενες μέσα στο κατάστημα. Γενικά υπήρχε ένα παζάρι από το αγοραστικό κοινό προς εμάς, τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, παζάρι το οποίο έβγαινε πάντα προς όφελος των καταναλωτών. Όπως και να έχει όμως, από αύριο, όπως είπατε και εσείς, είναι η επίσημη πρώτη των χειμερινών εκτόσεων, εκτόσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 13 του μηνός και θα τελειώσουν στα τέλη Φλεβάρι. Είναι μια περίοδος στην οποία προσδοκούμε και εμείς, αλλά και οι καταναλωτές, οι οποίοι περιμένουν να δράξουν έστω και ένα 10% παραπάνω από αυτό που είχαν μέχρι σήμερα, ρε παιδί μου, για να μπορέσουν και οι ίδιοι να πάρουν αυτό που μέχρι τώρα χαζεύαν στη βιτρίνα, το ζηλεύαν, αλλά δεν μπορούσαν να το πάρουν γιατί δεν είχαν τα απαιτούμενα χρήματα στην τσέπη τους. Το θέμα, πολλοί λένε και συναδελφοί σας, να μην στοκάρει το εμπόρευμα, τουλάχιστον να το δώσουν στην τιμή που το πήραν, ίσως και λίγο παραπάνω, κύριε Βλαχογιάννη, για να μπορέσουν να ανανεώσουν το εμπόρευμα και να πάνε και σε μια. Ή μάλλον τουλάχιστον να προσπαθήσουν να ισορροπήσουν λίγο και τα έξοδά τους. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, τη ζημιά η οποία έπαθε η αγορά κατά το 2013 ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Να φανταστείτε ότι για τη χειμερινή περίοδο τα περισσότερα των καταστημάτων είχαν ήδη μειώσει κατά πολύ τις παραγγελίες που είχαν κάνει και ταυτόχρονα βρεθήκαν μάρτυρες μιας πτώσης του τζίρου που άγγιζε και σε πολλές των περιπτώσεων ξεπερνούσε το 50%. Αυτό από μόνο του δείχνει την ελεύθερη πτώση της αγοράς. Τώρα, πάντως έχετε εσείς μια ελπίδα, φαντάζομαι την έχετε μεταλαμπαδεύσει και στους συναδέλφους σας, οι οποίοι τώρα κρατούν μικρό καλάθι, πρέπει να ομολογήσουμε, κύριε Βλαχογιάννη. Μην κρυβόμαστε γιατί δεν υπάρχει ρευστό στην αγορά. Δεν κρυβόμαστε και μάλιστα εμείς με μια έρευνα που έχουμε κάνει στην αγορά πιστεύουμε και εμείς και οι συναδελφοί μας ότι το καλύτερο κομμάτι των εκτόσεων των χειμερινών θα είναι το δεύτερο 15ήμερο. Δεκαπενθήμερο στο οποίο οι περισσότεροι από τους καταναλωτές θα έχουν πληρωθεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι πήραν μισθούς και συντάξεις στις 22 του Δεκέμβρη και θα ξαναπληρωθούν, βεβαίως εξανεμίστηκε, και θα ξαναπληρωθούν στα τέλη του μήνα που διανύουμε. Όπως και να έχει όμως, η ελεύθερη πτώση της αγοράς δεν θα σταματήσει με παρατεταμένες και συνεχόμενες εκπτώσεις, δεν θα σταματήσει με λευκές νύχτες, δεν θα σταματήσει ποτέ να είναι λευκό το ταμείο των εμπόρων και τα μηδενικά ζήτα που βγάζουν κάθε μέρα πολλοί από τους συναδέλφους, εάν οι εκκρεμότητες του 2013 δεν γίνουν για την κυβέρνηση προς εμάς προτεραιότητες για το 2014. Και αφού είπαμε αυτό το πράγμα, θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το κολοκοθά που τραβάνε όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Τι θα γίνει τέλος πάντων με τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί, χρέη τα οποία δεν δημιουργήσαν οι ίδιοι, θα δημιουργήσαν οι λάθος τακτικές και οι συνθήκες που έχουμε αυτή τη στιγμή και βιώνουμε. Θα πρέπει επίσης κάποια στιγμή προς τις υγιείς έστω επιχειρήσεις να ανοίξουν η κρουνή της ρευστότητας από τις τράπεζες προς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων με το παρεμπόριο, που όσο μεγαλώνει η κρίση στα καταστήματα, τόσο περισσότερο μεγαλώνει και το παρεμπόριο και κανένας δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Πόσα χρόνια τα λέμε αυτά, κύριε Βλαχογιάννη? Τα λέμε πάρα πολλά χρόνια. Καλά, ειδικά τα τελευταία σίγουρα, αλλά τα λέμε. Ειδικά με παρεμπόριο, είναι και πριν την κρίση το παρεμπόριο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ήταν, έτσι είναι και φοβάμαι ότι έτσι θα συνεχιστεί. Κάποια στιγμή όμως σας είπα ότι θα πρέπει οι εκκρεμότητες του 2013 να γίνουν προτεραιότητες του 2014, εάν όντως θέλουν να μας κρατήσουν ζωντανούς. Δεν θα μας σώσουν οι παρατεταμένες εκτόσεις, δεν θα μας σώσουν οι περισσότερες ώρες εργασίας σε Κυριακές, σε βράδια, σε οτιδήποτε θέλετε, εάν δεν επανέλθει το χρήμα στις τσέπες των καταναλωτών και αν δεν μπουν τα απαιτούμενα μαξιλαράκια και όσον αφορά το φορολογικό βέβαια που δεν αναφέραμε πριν, προς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό με τις Κυριακές θα είναι άλλη μια Κυριακή ανοιχτά. Τώρα δεν κάνω λάθος, κύριε Βλαχογιάννη, έχει λήξει. Η ερχόμενη Κυριακή στις 19 του μηνός είναι η πρώτη από τις 7 θεσμοθετημένες στην οποία μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας αισιοδοξούμε όμως, κύριε Βλαχογιάννη, σε κάθε περίπτωση. Εγώ να ευχηθώ καλή χρονιά, καλή εμπορική χρονιά. Αν και όλα αλυσίδα είναι, δεν έχει λεφτά ο ένας, δεν θα ψωνίσει από εσάς. Και έτσι δουλεύει το γρανάζι. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να βγουν αληθινές οι προσδοκίες οι δικές μας και οι ευχές οι δικές σας και κάποια στιγμή να μιλήσουμε για κάτι καλύτερο και όχι πάντα να λέμε τα άσχημα μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο πολιτιστικό ρεπορτάζ τώρα. Πάμε στο βιβλίο, το πρώτο σατυρικό βιβλίο που παρουσίασε ο κύριος Χρήστος Βιτλιώτης με τίτλο Ρουμελιώτικες Μαντινάδες στην αίθουσα τέχνης Δαβανέλος. Στο παρόν έδωσε αρκετός κόσμος αλλά και φορείς της περιοχής. Το πρώτο σατυρικό βιβλίο του Χρήστου Βιτλιώτη, Ρουμελιώτικες Μαντινάδες, παρουσιάστηκε στην αίθουσα τέχνης Δαβανέλος στην πόλη της Λαμίας. Το βιβλίο παρουσίασε ο φιλόλογος Βασίλης Παπαχατζής, ενώ μίλησαν κριτικοί του βιβλίου αλλά και φορείς του νομού Φθιώτιδας. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση, ενώ απαγγέλθηκαν στιχουργήματα. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Χρήστος Αλεξανδρής από το Λαμιακό Τύπο. Η άποψή μου είναι ότι οι Ρουμελιώτικες Μαντινάδες ήταν κάτι που έλειπε από την τοπική δημοσιογραφία. Για πρώτη φορά σε τοπική εφημερίδα δημιουργείται μία στήλη, ο συντάκτης της οποίας, αν και δεν είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, έχει την ικανότητα ετούτης και τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την επικαιρότητα, να την σχολιάζει, να την σατιρίζει με όμορφο τρόπο, χωρίς να ξεφεύγει, χωρίς να χαρίζεται σε κανέναν, αλλά και χωρίς να ξεφεύγει από το μέτρο και την κοινή λογική. Οι Ρουμελιώτικες Μαντινάδες γεννήθηκαν μέσα στην κρίση. Γι' αυτό και ο αναγνώστης του βιβλίου του Χρήστου του Τσουράκη, διαβάζοντάς το, ανακαλεί στη μνήμη του όλα εκείνα τα δραματικά γεγονότα που ζήσαμε την τετραετία που πέρασε και βγάζει και πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τις αιτίες του οικονομικού και κοινωνικού αδιεξόδου που ζει σήμερα η πατρίδα μας. Ο Χρήστος ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές αυτού του έργου. Είμαστε συνοδοιπόροι πάνω από 35 χρόνια. Το χαμόγελό του και ο καλός του λόγος μας έδινε τον αέρα να δημιουργήσουμε. Ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας στην εξέλιξη της επιχείρησής μας. Και σε ευχαριστούμε, Χρήστο, γι' αυτό. Η γνωριμία και η συνεργασία μας ξεκινά το 1976. Εμείς ως νέοι επιχειρηματίες και ο Χρήστος, καθιερωμένος λογιστής, ήμασταν γείτονες στη Ροζάκη Αγγελή 40 και 42. Κάθε πρωί για καφέ και πολιτική συζήτηση για τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό, στο απέναντι καφενείο με τους γνωστούς της γειτονιάς και μετά για δουλειά, να πραγματώσει ο καθένας τα όνειρά του. Μόλις είχαμε βγει από τη δικτακτορία και προσπαθούσαμε να γευτούμε τους χυμούς της δημοκρατίας, χωρίς να ξέρουμε πώς να το κάνουμε, ούτε ο λαός, αλλά ούτε και οι ηγέτες μας από ό,τι απεδείχθη. Έτσι αυτοσχεδιάζαμε στο κασίδι του κεφάλι και είδαμε τελικά τι κούρεμα μας έκαναν. Μέγκλα, που λέει και ο φίλος μου Μπαλουμένος. Τώρα συνειδητοποιώ πως ο Χρήστος δεν άφηνε τον εαυτό του να εκφραστεί συναισθηματικά. Σπάνια μας έλεγε κανένα ανέκδοτο και μερικές φορές όταν εργαζόταν στο λογιστήριό μας, τον άκουγα να σιγοψέλνει. Το ταλέντο του το είχε καλά κρυμμένο. Όμως, φίλε Χρήστο, όταν γράφεις καλοδουλεμένους στίχους με ρήμα και με μέτρο τον ιαμβικό 15-σύλλαβο των δημοτικών τραγουδιών, είσαι τεχνίτης του λόγου, είσαι ποιητής. Οι Ρουμελιώτικες Μαντινάδες του Χρήστου Βιτλιώτη, εξηγεί ο ίδιος στον πρόλογο την επιλογή αυτού του ψευδώνυμου, είναι η συγκέντρωση σε ένα βιβλίο 150 περίπου σατυρικών ποιημάτων που έχουν δημοσιευτεί στο Λαμιακό Τύπο από τον Νοέμβριο του 2011 ως τον Ιούλιο του 2012. Το περιεχόμενο των Μαντινάδων συνδέεται με συγκεκριμένα γεγονότα αυτής της περίοδου που αποτέλεσαν και το ερέθισμα για τη σύνθεσή τους. Αναμφίβολα, είναι πολύ δύσκολο να παρουσιάσει κανείς ένα βιβλίο που δεν έχει ένα συγκεκριμένο θεματικό κέντρο, αφού οι Μαντινάδες αυτές είναι κυρίως κοινωνικοπολιτική σάτυρα, αλλά και ύμνη και κριτικές και προβληματισμοί και προτροπές και φιλοσοφία ζωής. Και συνδυάζοντάς το με το πολύ εύστοχο σκίτσο του Ζάχου, του σκηνοβάτη Χρήστο Βιτλιώτη, που ο παπαγάλος δίπλα του λέει «Χρήστο, πρόσεχε, από κάτω έχει τριβόλια», γιατί ένας βλάκος με τριβόλια θα σκεφτόταν, δεν θα σκεφτόταν κάτι άλλο εμπόδιο, ας πούμε, γιατί αυτά πάντα και ξυπόλυτος μικρός, και εγώ επίσης. Του λέω να προχωρήσει πάντα
με τα θέλω της καρδιάς του και τα μπορώ του και να μην φοβάται ούτε τον παπαγάλο ούτε τα τριβόλια, γιατί όπως φαίνεται εδώ είναι πολύ ψηλά και αυτά είναι πολύ χαμηλά και δεν πρόκειται να σε φτάσουν. Χρήστο, πάντα τέτοια. Πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμη ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από τον Σύλλογο Κλητσιωτών Ομού Φθιώτιδας σήμερα το πρωί. Μικροί και μεγάλοι έδωσαν το ραντεβού στην οδό που πίνουν στην πόλη της Λαμίας, ενώ ανταλλάξαν ευχές για το 2014. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να είστε καλά. Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής ο Σύλλογος Κλητσιωτών Ομού Φθιώτιδας Άγιος Κυπριανός, ενώ ακολούθησε και γιορτή για τα παιδιά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατά την εκδήλωση διασκέδασε τα μικρά κλητσιωτόπουλα με πολλές εκπλήξεις όπως κλόουν, παιχνίδια, μπαλόνια και δώρα, όλα προσφορά του Συλλόγου. Μοιράστηκαν επίσης γλυκά, αναψυκτικά, μεζεδάκια, κλητσιώτικο τσίπουρο, ημερολόγια και άλλες εκπλήξεις για όλες τις ηλικίες. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Με φώτιση στους διοικούντες για να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εδώ ετοιμάσαμε όπως κάθε χρόνο, σήμερα κόβουμε την πίτα μας. Έχουμε μεζεδάκια, έχουμε τσιπουράκια για τους μεγάλους. Για τα παιδάκια έχουμε δώρα, έχουμε κλόουν. Να ξεχωρίσουμε λίγο τη μέρα και να δώσουμε... Βλέπω ότι κρατάτε την παράδοση, Πρόεδρε, έτσι, από τον Κλητσό η Βρυτανία. Το μεταφέρετε εδώ και διατηρούν την παράδοση και τη μεταδίδετε στους νέους ανθρώπους. Βεβαίως, πλέον η παράδοση νομίζω ότι είναι το μόνο που μας έχει μείνει. Αν χάσουμε και την παράδοσή μας, τότε μας τα έχουν πάρει όλα πλέον, οπότε παλεύουμε μόνο για την παράδοση. Χρόνια πολλά και από μένα, καλή χρονιά να έχουμε. Ο σύλλογός μας, πέρα από την πίτα που κόβει τέτοια εποχή και τον ετήσιο χορό που κάνουμε εδώ στην πόλη της Λαμίας, κάναμε ένα καινούριο τμήμα φέτος εκαστικών, το οποίο έχουμε δημιουργήσει διάφορα πράγματα. Μπορείτε με την κάμερα να τραβήξετε κάποια πράγματα. Αυτά είναι δημιουργήματα των γυναικών που έρχονται εδώ και φτιάχνουν, τα οποία είναι προς πώληση σε όποιον θέλει για να βοηθήσουμε το ταμείο του συλλόγου μας. Μπορώ να σας πω ακόμα ότι πέρα από τα εικαστικά, ο σύλλογός μας διαθέτει χορευτικά τμήματα, τμήμα παιδικών και τμήμα ενηλίκων. Πάντως βλέπω γίνεται μια πολύ δραστηρία προσπάθεια και από εσάς, αλλά γενικότερα από το σύλλογο, όπως είπα και με τον πρόεδρο, να κρατήσετε παραδόσεις και να τη μεταλαμπαδεύσετε εδώ στους πιο νέους. Ναι, αυτό πραγματικά το κάνουμε, γιατί βλέπουμε ότι η κρίση μας έχει τσακίσει όλους. Οπότε προσπαθούμε να δώσουμε αυτά που μάθαμε τους γονείς μας και στους νέους μικρούς, αλλά και στους μεγάλους, να δώσουμε μια χαρά. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με την συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Sports Sunday με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.